Έχω δίπλα μου τον κύριο Κώστα Βούλγαρη, Financial Lines Manager της εταιρείας AIG. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μια ασφαλιστική εταιρεία σε ένα συνέδριο Information Security. Βεβαίως. Υπάρχει αύξηση κρουσμάτων παραβίασης ασφαλείας? Κοιτάξτε, ειδικά στις μέρες μας υπάρχει κολοσσία αύξηση, θα έλεγα. Σκεφτείτε ότι σήμερα που μιλάμε, τα δελτία ειδήσεων έχουν πρώτη είδηση το Panama Papers και δεύτερη είδηση το Wikileaks. Όμως οι διαρροές είναι ένα καθημερινό φαινόμενο σε εταιρείες πραγματικά κάθε μεγέθους, τόσο τις μεγάλες, όπου είναι ο προφανής στόχος, αλλά και τις μικρές, που είναι ο εύκολος στόχος που αποφέρει και το εύκολο κέρδος. Οπότε να υπάρχει μια μεγάλη αύξηση. Είναι δεδομένο ότι αυτό απασχολεί τις εταιρείες, όμως τι μέτρα παίρνουν γι' αυτό? Προσπαθούν να επενδύσουν σε ασφάλεια. Ήδη σήμερα εδώ πέρα ακούσαμε για πολλές λύσεις στο κομμάτι του software, του hardware. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει και το last line of defense, η τελευταία γραμμή άμυνας, η οποία θα είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν. Ένα ασφαλιστικό προϊόν το οποίο θα μπορέσει να πάρει πάνω από τις εταιρείες αυτές τόσο τις οικονομικές συνέπειες, το οικονομικό βάρος μιας επίθεσης, μια διαρροή δεδομένων, όσο και να τους προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο να διαχειριστούν αυτό το γεγονός. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που σήμερα οι εταιρείες το αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν ότι μόνο και μέσα από την ασφάλεια θα είναι σφαιρική η προστασία που θα κάνουν στα δεδομένα τους και στη λειτουργία της εταιρείας τους. Για να το εξειδικεύσουμε και λίγο αυτό, η ασφαλιστική αγορά τι μπορεί να προσφέρει σε αυτό το κίνημα? Η ασφαλιστική αγορά μπορεί να προσφέρει λύσεις, οι οποίες όπως παραδείγματος χάρη το Cyber της AIG, το οποίο θα αναλάβει να σταθεί δίπλα στην εταιρεία με άμεση ανταπόκριση σε μία ώρα on-site βοήθεια από IT experts, από ειδικούς στο κομμάτι της νομικής προστασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα και οι νομικές συνέπειες, αλλά και οι επιχειρησιακές συνέπειες, να πάρει από πάνω τους, να αποζημιώσει όλους τους παθόντες από μία διαρροή δεδομένων, να βοηθήσει τις εταιρείες να ανακτήσουν ή να αποκαταστήσουν τα δεδομένα τους και βεβαίως να ασχοληθεί με το κομμάτι της αποκατάστασης της φήμης τους, η οποία θα έχει πληγεί σημαντικά μετά από μια διαρροή δεδομένων που μπορεί να έχει συμβεί. Κύριε Βούλγαρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο συνέδριο.